τα ρωσικά βομβαρδιστικά του πόλεφ 22M3 με το που έφτασαν στη Συρία πραγματοποίησαν πτήση εκφοβισμού προς το Ισραήλ. Έγινε γνωστό ότι πριν από λίγες ώρες τουλάχιστον ένα βομβαρδιστικό έκανε την πρώτη του εκπαιδευτική πτήση η οποία αποδείχθηκε μάλλον περίεργη προφανώς η πρώτη αποστολή εκφοβισμού. Το ρωσικό βομβαρδιστικό μεγάλη εμβέλειας κατευθύνθηκε εναντίον του Ισραήλ καθώς αμέσως μετά την απογείωση ο Ρωσικό είχε κατεύθυνση προς αυτό το κράτος. Εκτιμάται ότι από μια άποψη το πολεφ 22 22M3 έκανε την πρώτη πτήση εκπαίδευσης και αναγνώρισης από την αεροπορική βάση Χμέινιν προς τη Μεσόγειο Θάλασσα σήμερα το πρωί. Call sign 94 157 φορείς εκμετάλλευσης εδάφους καθαρισμός M, E, D, Y, A, N, K, A, κατα. Ενημερώνει το Telegram, την κοινότητα Notes of a Handa. Ταυτόχρονα οι εμπειρογνώμονες δεν αποκλείουν ότι μια τέτοια διαδρομή επιλέχθηκε συγκεκριμένα, έτσι ώστε να διατρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από την τοποθεσία που ευρίσκονται οι βάσεις του ΝΑΤΟ και η κατεύθυνση συνέπεσε αρκετά τυχαία. Ειδικά η Ρωσία δεν ευρίσκεται σε τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ, τουλάχιστον επίσημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός της επίσκεψης των Ρωσικών του Πόλεφ 22M3 στην περιοχή παραμένει άγνωστος. Ωστόσο, προφανώς τα ρωσικά βομβαρδιστικά θα περιμένουν μια ομάδα αερομεταφορέων υπό την ηγεσία ενός Βρετανικού αεροπλανοφόρου, και αναμένεται τα μαχητικά αυτά αεροσκάφη επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα επιχειρήσει εναντίον μαχητών στη Συρία, τζιγαντιστών και άλλων.